Τα guidelines, οι κατευθυντήριες οδηγίες, συνιστούν ένα γενικότερο πλαίσιο οδηγιών, ουστηρίζοντας τα ισχυρότερα διαθέσιμα δεδομένα και, όπως πολύ σωστά αναφέρει ο κ. Χατζηχρήστου στο έντυπο του προγράμματος, αποτελούν τη βίβλο της κλινικής μας πράξης. Βέβαια, δεν μπορούν πάντοτε να εφαρμοστούν σε κάθε ασθενή ξεχωριστά. Επιπλέον γίνεται συνεχώς ανανέωση, ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς τα θέματα πόρων, συστημάτων υγείας και διαθεσιμότητας νέων τεχνολογιών. Γι' αυτό και ο Έλληνας ουρολόγος πολύ συχνά βρίσκεται σε δυσκολία να τις υιοθετήσει. Σήμερα ο κ. Τζόρτζης θα μας μιλήσει για τις οδηγίες αυτές σχετικά με τον μη διθετικό καρκίνο της κύστης, ενώ ο κύριος Μητρόπουλος θα αποκαλύψει τυχόν κενά και θα αμφισβητήσει ενδεχομένως τη δυνατότητα εφαρμογής μερικών από αυτές. Βασίλη. Λοιπόν, καλημέρα. Όπως ακούσατε από τον πρόλογο του κ. Καθηγητή, η ιστορία των guidelines είναι μακρόχρονη και νομίζω είναι κάτι που εξελίσσεται. Και εξελίσσεται οριμάζοντας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρώτη διαφάνεια, την οποία άμα ψάξει κανένας στο Google και βρει τι ακριβώς είναι τα guidelines, νομίζω η Wikipedia δίνει ένα πολύ ωραίο ορισμό. Ουσιαστικά τι είναι? Ένας μπούσουλας ο οποίος θα μας οδηγήσει στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην παρακολούθηση σε διάφορους τομείς της ιατρικής. Αυτό που φαίνεται, όπως βλέπετε εδώ στη δεύτερη παράγραφο, ότι ενώ ξεκινήσανε αυτό που λέμε σήμερα πολύ χαμηλό evidence, δηλαδή ο κάθε authority, δηλαδή ο κάθε γνώστης εντός εισαγωγικών του θέματος έβαζε τα δικά του guidelines χωρίς να στηρίζεται πουθενά, τα πράγματα όντως έχουν εξελιχθεί. Άρα νομίζω ότι πηγαίνουμε στην εποχή αυτό που λέμε της evidence-based medicine και εκεί εφαρμόζονται όλα. Εμείς τι χρειάζεται? Οποιοδήποτε ασχολείται με την υγεία, είναι στον χώρο της υγείας, τουλάχιστον πρέπει να ξέρει τα guidelines, τις βασικές αρχές στο αντικείμενό του. Προβλήματα υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Και βλέπετε εδώ τα δύο πιο κύρια προβλήματα που έχουν τα guidelines, ότι πολλές εργασίες που στηρίζονται έχουν μεθοδολογικά προβλήματα, πολλές δουλειές που έχουν γίνει έχουν μεθοδολογικά προβλήματα και πολλές φορές αυτό που θα δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, ότι το recommendation, αυτό που λένε τα guidelines ότι είναι το σωστό, δεν έχει τόσο σταθερά πόδια, οπότε στηρίζεται σε κάποιες μελέτες οι οποίες δεν έχουν τη βάση εκείνη που θα έπρεπε. Τι λένε τα δικά μας? Αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Άρα αυτό που είπε και ο κ. Μελέκος, ότι στηρίζονται στην καλύτερη μέχρι σήμερα, στο καλύτερο evidence που υπάρχει, στην καλύτερη απόδειξη που υπάρχει μέχρι σήμερα, και εδώ βλέπετε αυτό που είπαμε, ότι πολλές φορές δεν στηρίζονται, το great alpha όπως θα δούμε παρακάτω, recommendation, δεν στηρίζεται στις καλύτερες τεχνικές, όπως και αντίθετο, πολύ καλές μελέτες δεν μπορούν να βγάλουν σαν recommendation το great A. Λοιπόν, αυτό νομίζω πρέπει να το ξέρει ο καθένας όταν αξιολογεί τα guidelines και γενικά όταν αξιολογεί τις μελέτες. Είναι διάφορες τεχνικές, διάφορες μελέτες που έχουν περιγραφεί και εδώ βλέπετε το επίπεδο της σημαντικότητας εντός εισαγωγικών, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο πιο ισχυρή είναι μια μελέτη, τόσο καλύτερα σχεδιασμένη, με τόσο λιγότερα λάθη. Και εδώ βλέπετε ποιες είναι η recommendation της εταιρείας. Και ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε βήμα-βήμα τις δικές μας που αφορούν τον επιφανειακό καρκίνο του προστάτη. Από την αρχή, όταν μίλησα με τον κύριο Χατζηχρήστου για το θέμα, δεν το προσέλαβα ως σαν debate. Νομίζω ότι θα σας αναλύσω τα guidelines όπως είναι, με το evidence που υπάρχει. Βλέπετε εδώ πάντα θα υπάρχουν στις μελέτες. Και νομίζω ο κύριος Μητρόπουλος θα σκάψει λίγο πιο βαθιά για να ανακαλύψει τις αδυναμίες αυτών των οδηγιών.
Και βλέπετε ότι το ιστορικό, ότι ουσιαστικά μας χρειάζονται ορισμένα πράγματα σε αυτούς που υποψιαζόμαστε ότι έχουν καρκίνο της κύστης. Δεν θα πω από βαθιά, νομίζω ξέρουμε τους παράγοντες κινδύνου, εργασία, κάπνισμα κτλ. Πάμε στο δεύτερο επίπεδο, στο δεύτερο βήμα που είναι η απεικόνηση. Και εδώ βλέπετε ότι η πρώτη μας προσέγγιση σε έναν ασθενή που έρχεται με αιματουρία μπορεί να είναι ένας υπέρηχος των νεφρών και της οροδόχου κύστεως. Από εκεί και μετά, όταν γίνει η διάγνωση και δούμε ακριβώς πού βρίσκεται ο όγκος, μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλες εξετάσεις, όπως βλέπετε, είτε αξονική τομογραφία, είτε εντός εισαγωγικών ακόμα πυελογραφία, η οποία αρχίζει και εγκαταλείπεται, νομίζω είναι γνωστό, αλλά πότε. Και όχι σε όλους τους ασθενείς, νομίζω από την Ισπανία, από το Πουτσβέρτ έρχεται αυτή η μελέτη, η οποία όταν η επίπτωση γενικότερα, γιατί τι μας ενδιαφέρει, έχουμε έναν όγκο στην κύστη, μας ενδιαφέρει αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο ανωτοροπητικό. Είναι 1,8% όταν είναι οπουδήποτε στην κύστη ο όγκος αυτός και αυξάνεται στο 7,5% όταν είναι στο τρίγωνο. Άρα σε εκείνη την περίπτωση το recommendation βλέπετε ότι δεν είναι πολύ ισχυρό, αλλά σε εκείνη την περίπτωση πρέπει να κάνουμε έλεγχο του ανωτοροπητικού. Τι γίνεται με την κυταρολογική? Τι μας χρειάζεται η κυταρολογική σήμερα? Να ανακαλύψουμε αν αυτός ο όγκος που έχουμε είναι υψηλής κακοήθειας ή όχι. Διότι όπως ξέρουμε η ευαισθησία και η ειδικότητα της κυταρολογικής είναι μόνο για τους high grade όγκους. Και εδώ βλέπετε και το επίπεδο νομίζω είναι γνωστό. Από εκεί και μετά ποιος είναι το διαγνωστικό μας όπλο ή το διαγνωστικό μας τεχνική είναι η κυστεοσκόπηση. Όλοι οι ασθενείς που έχουν τα συμπτώματα αυτά ή υποψία όγκου πρέπει να προχωρούν σε κυστεοσκόπηση. Εντάξει. Και η κυστεοσκόπηση, διότι πιθανώς η κυστεοσκόπηση να φύγει από εμάς να πάει σε κάποιον άλλον, χρειάζεται να περιγράφει κάποια πράγματα. Δηλαδή πού βρίσκεται, το μέγεθος, τον αριθμό και αν υπάρχουν άλλες ανομαλίες του βλενογόνου. Λοιπόν, κανένας δείκτης, γιατί έχουν αναπτυχθεί πολλοί καρκινικοί δείκτες στα ούρα, δεν είναι ικανός να αντικαταστήσει την κυστεοσκόπηση. Πιθανώς αυτή εδώ η τεχνική μπορεί να βοηθήσει κατά την παρακολούθηση κάποιους ειδικά τους υψηλού κινδύνου, θα λέγαμε, νεοπλασίες. Βασιλή, ναι. Να ρωτήσω λίγο, γιατί στην προηγούμενη που γράφει ουσιαστικά προτείνεται όταν κάποιος πάει και η κυταρολογική να δίνει το δείγμα εκεί επιτόπου και να μην είναι πρωινά. Για να πρωινά, ναι. Ο τρόπος που γίνονται, αυτό να το επισημάνουμε, πολύ σωστή επισήμανση. Δηλαδή, τα πρωινά ούρα δεν είναι ικανά, μάλλον οδηγούν σε πολύ μεγάλα λάθη και πιθανόν σε μη διάγνωση του κυταρολόγου. Άρα, πρέπει να αποφεύγονται. Τα επόμενα ούρα είναι αυτά. Και μάλλον, όπως είναι η τεχνική σήμερα, πρέπει να γίνονται τρία ούρα, τρεις συνεχόμενες ουρήσεις, είτε την ίδια μέρα, είτε τρεις συνεχόμενες, όπως είναι η πρακτική που κάνουμε εμείς σήμερα. Και όχι να τα κρατούν στο σπίτι για να τα πάνε το απόγευμα. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα όταν οδηγήσουμε τον ασθενή στο χειρουργείο? Εδώ τα πράγματα, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Όλα είναι βασισμένα σε ένα πρωτόκολλο. Ουσιαστικά είμαστε ενδοσκόποι, άρα αυτό που μας ενδιαφέρει πρέπει να επισκοπήσουμε την ουρήθρα. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς κάνουν αμφίχειρη ψηλάφιση κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. Περιγράφεται όμως, ειδικά σε μεγάλους όγκους, για να ανακαλύψεις αν αυτό το πράγμα είναι ή όχι εφικτό να αφαιρεθεί ή όχι ο όγκος αυτός από την οροδόχο κύστη. Κανένας. Περιγράφεται και είναι ίσως από αυτά που μάλλον πρέπει να περιγράφονται σε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, γιατί δεν μπορεί να τις αποφύγεις. Από εκεί και μετά βλέπετε ποιες είναι οι τεχνικές, αφού επισκοπήσουμε, βλέπουμε πού είναι οι όγκοι και προχωράμε στην αφαίρεσή τους. Δύο σημαντικά στοιχεία, ανάλογα με το μέγεθος, όταν είναι κάτω από ένα εκατοστό μπορεί να αφαιρεθεί όλος ο όγκος, και με το υπόστρωμα το μυϊκό. Όταν είναι μεγαλύτερος όγκος πρέπει να γίνεται μάλλον σε διαδοχικές, είναι και αδύνατο να τον αφαιρέσει όλο, και μάλλον πρέπει να αποστέλλεται στον παθογνωτόμο, όπως θα δούμε, σε ξεχωριστά έτσι, δοχιά και σε ξεχωριστά ανάλογα ο καθένας που βάζει τη βιοψία που παίρνει από την κύστη, πάντα όμως περιγραφόμενος από πού βρίσκεται, από πού είναι αυτή η βιοψία. Από εκεί και μετά τι γίνεται, και εδώ έχει συζητηθεί πολύ, τι γίνεται όταν θα πρέπει να παίρνουμε τυχαίες βιοψίες από την κύστη. Πότε συμβαίνει αυτό? Όταν έχουμε θετικές κυταρολογικές,
όταν έχουμε θετικές και δρολογικές και δεν έχουμε εμφανή όγκο. Εκεί τα πράγματα πρέπει να γίνονται πάλι με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και βλέπουμε ότι πρέπει να παίρνουμε ακόμη και από αυτό που φαίνεται φυσιολογικό, από το τρίγωνο, από το θόλο, δεξί και αριστερό, δεξιά και πλάγια τυχώματα ουσιαστικά και από τα υπόλοιπα τυχώματα της κύστης. Οπότε, όταν η κυταρολογική είναι θετική και όταν η εξωφετική μας, όταν έχουμε μάλλον μια επίπεδη βλάβη που φοβόμαστε πολύ ότι αυτό είναι in situ καρκίνωμα. Η βιοψία της προστατικής ουρήθρας και εδώ έχει τις συγκεκριμένες οδηγίες όταν έχουμε CIS και ειδικά προς το τρίγωνο και όταν έχουμε πάλι θετικές κυταρολογικές. Και η βιοψία του προστάτη πρέπει να γίνεται όπως είπαμε στις μεταξύ των ωρών 5 και 7 έτσι, έμπροσθεν του βύρου μοντάνου, του σπερματικού λοφιδίου. Και εδώ πρέπει να φτάνουμε μέσα στο στρώμα για να δούμε, για να έχουμε καλύτερη σταδιοποίηση του όγκου αυτού. Τώρα, τι γίνεται με τις καινούργιες τεχνικές, τη φωτοδυναμική. Όταν υπάρχει ο εξοπλισμός, πρέπει να γίνεται. Και εδώ βλέπουμε που έχει σταθεί αυτή η recommendation, ότι έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία ειδικά στο CIS, έχουμε μικρότερη ειδικότητα γιατί πολλά σημεία της ουροδόχου κύστης και ειδικά όταν η τεχνική δεν είναι απολύτως σωστή μπορεί να φωτίζουν, άρα οδηγούμαστε να παίρνουμε πολλές βιοψίες. Από εκεί και μετά μια πολύ μεγάλη μελέτη που έχει το υψηλότερο evidence είναι αυτή που βλέπετε ότι ναι, έχουμε βελτίωση και των υποτροπών και αύξηση του χρόνου των υποτροπών. Όπως βλέπετε, παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει φανεί καμία μελέτη ότι οι τεχνικές αυτές, η βιοψία με τις τεχνικές αυτές, είτε το TUR με τις τεχνικές αυτές, μπορεί να αυξήσουν το progression rate, δηλαδή τα ποσοστά δίθησης του όγκου. Λοιπόν, από εκεί και μετά, πώς πρέπει να στέλνονται οι βιοψίες στον παθογονατόμο. Και εδώ είναι όλα τα πρωτόκολλα. Πρέπει να φεύγουν, όπως είπαμε, σε διαφορετικές βιοψίες ανάλογα με τη θέση και όλα πρέπει να είναι γραμμένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, πότε κάνουμε δεύτερη TUR, δεύτερη διουρεθρική εκτομή. Νομίζω είναι αρκετά γνωστά, έχει υψηλό recommendation όπως βλέπετε. Όταν η πρώτη μας διουρεθρική ήταν ατελής. Το ξέρουμε διότι είτε έχουμε κάτι στην κύστη που μας απαγορεύει να προχωρήσουμε ή για τον οποιοδήποτε λόγο εκεί πρέπει να επαναληφθεί μια δεύτερη διουρεθρική εκτομή. Τώρα, όταν δεν έχουμε μυϊκό στο αρχικό μας παρασκεύασμα σε όλους τους TAF1 και G3 ή τους high grade όγκους εκτός όταν έχουμε μόνο πράγμα, δηλαδή όταν έχουμε in situ καρκίνωμα. Συγγνώμη, πάμε, να ρωτήσουμε λίγο το ακροατήριο. Ναι. Πόσοι κάνουν σε G3 δεύτερη εκτομή? Του λένε ότι πρέπει να σε ξαναβάλω να πάρω κομμάτι. Έτσι, ελάχιστοι. Περισσότεροι. Δες τα χέρια. Πόσοι κάνετε μία διουρηθρική, σας έρχεται G3. Πόσοι από εσάς λένε στον άρρωστο πρέπει να σε βάλω σε ένα μήνα να σου ξαναπάρω μία φέτα από τη βάση? Ούτε το 1/3. Ούτε το 1/3. Να ρωτήσω λίγο και το λόγο που γίνεται αυτό. Το ερώτημα ίσως θα έπρεπε να απευθυνθεί διαφορετικά στους ιδιώτες γιατρούς. Σε πόσους ιδιώτες γιατρούς στους ασθενείς που έχουμε προτείνει ξαναέρχονται ή πηγαίνουν στον επόμενο? Είναι προβλήματα τα οποία... Άρα αυτό είναι ο λόγος που ουσιαστικά. Όχι, γιατί, επειδή το είπες τελειώς. Μπορούμε να ακούσουμε καμία γνώμη. Συγγνώμη, γιατί να μην μιλήσει στο ακροατήριο. Πεςτε όσοι δεν στέλνετε, γιατί δεν στέλνετε. Ποιο είναι το σκεπτικό? Για όλα αυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν στις θέσεις. Μπορεί να μας πει κάποιος από όσους δεν στέλνουν, γιατί δεν στέλνουν. Δηλαδή, ποιες είναι οι αντιδράσεις όταν τους λέτε πρέπει να σε ξαναβάλω χειρουργείο? Ποια είναι η εμπειρία σας? Μιλήστε παρακαλώ το μικρόφωνο στον κύριο Σουπηλίδη, εδώ πέρα. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα, εφόσον εξηγήσετε ότι είναι ενδεγμένο για ογκολογικό, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις που χρειάστηκα, δεν έχω μεγάλο δείγμα για να μπορώ να το μελετήσω, δεν είχα πρόβλημα προσωπικά. Το βασικότερο νομίζω είναι το να έχεις πει στον ασθενή πριν το πρώτο χειρουργείο ότι ενδεχομένως μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως να θεωρήσει ότι δεν έγινε κάτι σωστά στο πρώτο. Άρα θα είναι πιο εύκολο το να τον ξαναβάλεις,
αν πριν το πρώτο χειρουργείο του έχει πει ότι στην περίπτωση που προκύψει αυτό από τη βιοψία θα χρειαστείς και δεύτερο τουρ. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πιο συγκαταβατική. Αν δεν του έχει πει τίποτα, ενδεχομένως να θεωρήσει ότι κάτι έχει κάνει λάθος στο πρώτο χειρουργείο. Να πω εγώ την άλλη άποψη των νοσοκομιακών. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για έναν που κάνει αφαίρεση επιφανειακού θυλώματος να έρθει μέσα στο πρόγραμμα σε 2-6 εβδομάδες να ξαναμπεί χειρουργείο. Αν βρίσκουμε τέτοιους αρρώστους, μπαίνουν σε εγχύσεις. Και ήθελα να ρωτήσω εδώ, αν τον φέρει σε αυτό τον άρρωστο, δεν μπορεί να τον χώσει σε εμβόλυμα στο πρόγραμμα. Στο τρίμηνο βοηθάει και κάνει ρητούρ. Τώρα δεν ξέρω, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί πουθενά. Σε μεγάλη τροχό. Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, αν έχεις ένα high grade και περιμένεις 3 μήνες για να κάνεις το δεύτερο ρητούρ και άλλο τόσο για τις βιοψίες, δεν ξέρω πόσο γρήγορα είναι η παθογονατόμηση σας, πάμε 5-6 μήνες από την αρχική διάγνωση. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει ο χρόνος. Το ερώτημα είναι ότι στο νοσοκομείο λόγω προγράμματος δεν μπαίνει. Αυτό είναι. Όλοι αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι. Τι δεν μπαίνει ένα διουρηθρικό δηλαδή στο πρόγραμμα για second look επειδή δεν χωράει στο πρόγραμμα. Αυτή ήταν η άποψη. Ναι. Δηλαδή... Εντάξει, ρε παιδιά, υπάρχουν εμφανώς επιφανειακά νεοπλάσματα τα οποία όμως θα μπουν σε εκείνο το χρονικό διάστημα να χειρουργηθούν. Οπότε σίγουρα το περιστατικό αυτό θα έπρεπε να προταθεί. Αλλά τελικά, ποια είναι, Πέτρο, η θέση, για να πούμε λίγο. Εγώ κάνω second look σε ένα δίμηνο μέσα περίπου. Όχι, το πρόβλημα μας είναι ότι εγώ κατανοώ, γιατί ο ιδιώτης σου λέει τώρα πλήρωσε ένα χειρουργείο. Του λέω να ξαναμπεί μόνο την κλινική και εγώ να μην πάρω. Μόνο η κλινική είναι μια μεγάλη επιβάρηση. Αυτό δεν είναι το θέμα σας. Μπορείτε λίγο κάποιος να πει τι σκέφτεται από τους ιδιώτες. Να ακούσουμε και αυτή την άποψη. Και ότι ο άλλος θα πει τι γίνεται εδώ πέρα. Παρακαλώ, έχετε μικρόφωνο, πατάτε, μιλάτε. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ και με την εμπειρία σαν ιδιώτης και με την εμπειρία και του νοσοκομιακού πια γιατρού. Σε μια κλινική, σαν ιδιώτης, ό,τι και να έχεις εξηγήσει νωρίτερα, ένα δεύτερο χειρουργείο είναι μια επιβάρηση, το μίνιμουμ σε μια περιφερειακή κλινική, 600 με 700 ευρώ. Δεύτερον, στο μυαλό του αρρώστου θα περάσει ότι δεν έγινε μάλλον και καλή δουλειά την πρώτη φορά, θα γίνει και τη δεύτερη και αν έχουμε και οτιδήποτε άλλο. Στο νοσοκομείο όντως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με το θέμα του αν θα χωρέσει το χειρουργείο ή όχι, αλλά όπως είπε και ο κύριος Περιμένης, ίσως αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με κάποια άλλα. Πολύ πιο εύκολα το αποδέχεται ένας άρρωστος στο νοσοκομείο. Κοίτα να δεις, θα ξαναμπούμε να πάρουμε ένα κομμάτι. Αν είναι ένα βαρύ περιστατικό, καρδιολογικό περιστατικό κτλ., είναι σίγουρο θα αντιδράσουν αναισθησιολόγοι. Γιατί το ξαναβάζετε τώρα και γιατί δεν κάνατε. Δηλαδή τα προβλήματα και για τον άρρωστο και για σένα έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Πάντα θα το ξανακάνω, δεν θα το ξανακάνω. Απλώς στο νοσοκομείο, όπως όλοι ξέρετε, έχουμε πολύ πιο εύκολα την άνεση να το πούμε πρέπει να ξαναμπεί και δεύτερη φορά. Και αν δεν δεχτεί ή δεν μπει, είσαι και λίγο πιο χαλαρός. Σαν ιδιώτης θα σε ακολουθήσει και θα με ξανάβαζε χειρουργείο. Μάλιστα. Βεβαίως. Σίγουρα είναι ένας προβληματισμός, αλλά θεωρώ ότι αν εξηγηθεί από την αρχή ότι μέσα στην πρώτη την επέμβαση με το ίδιο κόστος, έτσι, αν χρειαστεί να ξανακάνουμε και δεύτερο χειρουργείο, είναι μέσα στην τιμή, επειδή μη συζητάμε για χρήματα, έτσι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μιλάω σαν ιδιώτης. Δηλαδή, τη δεύτερη φορά, λογικά πρέπει να το εξηγήσουμε ότι θα υπομειστείς μόνο το κόστος του νοσοκομείου. Προσωπικά, εγώ αυτό κάνω. Έτσι. Δηλαδή, τη δεύτερη φορά, αν χρειαστεί να το ξαναβάλω, δεν θα του πάρω χρήματα για τη δεύτερη φορά. Πιστεύω ότι ο άρρωστος έτσι είναι πιο συγκαταβατικός και το δέχεται πιο άνετα, αν το συμβουλέψει σωστά από την αρχή, εφόσον μιλάμε για χρήματα. Πιστεύω. Λοιπόν, προχωράμε. Τι ζητάμε από τον παθογνωστό, βασικό κομμάτι, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα κώδικα επικοινωνίας, γιατί εκεί στηρίζονται οτιδήποτε κάνουμε περαιτέρω. Όλοι ξέρουμε για την αλλαγή εδώ του συστήματος της ιστολογικής σταδιοποίησης από το 1973 στο 2004. Τι ορολογία πρέπει να χρησιμοποιούμε και ουσιαστικά τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε το βάθος, δηλαδή το stage, και το grade, δηλαδή πόσο διαφοροποιημένο είναι το κύτταρο. Και ουσιαστικά αν υπάρχουν διάφορα άλλα κακά προγνωστικά σημεία μέσα στο παθογνωστικό μας παρασκεύασμα, όπως είναι η δίθηση των λεμφαγγείων. Τώρα, αυτό όντως θέλει συζήτηση. Σε έναν επιφανειακό καρκίνο της κύστης, βλέποντας αυτό το σημείο,
γιατί έχουν γίνει τέτοιες συζητήσεις με τους ογκολόγους, δεν υπάρχει καμία θέση αν θα χρειάζεται ή όχι να γίνει χημειοθεραπεία. Γιατί όποιος βλέπει κάτι τέτοιο φοβάται ότι έχει κάνει λιμφαδενικές μεταστάσεις. Στον επιφανειακό δεν προχωράει κανένας να κάνει χημειοθεραπεία. Αν ήταν διευθυντικός, ναι, κάνεις νεοάτζουβαντ, είναι βασικό στοιχείο. Στον επιφανειακό δεν προχωράς, απλώς το λαμβάνεις σαν κακό προγνωστικό σημάδι. Είσαι πιο επιφυλακτικό, συχνότερες και πιο καλύτερες εξετάσεις σε ένα πρωτόκολλο πολύ πιο αυστηρό στην παρακολούθησή σου. Από εκεί και μετά, με εικόνες, βλέποντας πώς έχουν αλλάξει τα δύο συστήματα σταδιοποίησης, τα προβλήματα υπάρχουν στους παθρονατόμους, νομίζω τα ζούμε όλοι. Έτσι, και ο ίδιος παθρογανατόμος και οι διάφοροι παθρογανατόμοι μέσα σε μια κλινική μπορεί να έχουν προβλήματα στη διάγνωση και ουσιαστικά αυτό που καταλήγουμε το εξής, ότι όταν έχεις πρόβλημα με την ιστολογική σου, βρες μάλλον τον πιο έμπειρο παθρογανατόμο που νομίζεις ότι ασχολείται με το ροπητικό και μάλλον πρέπει αυτός να σου δώσει την τελική έτσι, απόφαση το τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά τι χρειαζόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε την ιστολογική και όλα αυτά, για να κατατάξουμε τους ασθενείς μας σε αυτούς που λέμε κατηγορίες κινδύνου. Η χαμηλού, μέσου και υψηλού κινδύνου. Και εδώ βλέπετε ποιες είναι οι ενδείξεις για τον καθένα. Εντάξει. Και υπάρχουν και κυκλοφορεί και για το iPhone και στο δίκτυο μπορείς να το βρεις, ανάλογα προγραμματάκια που κατατάσσουν τους ασθενείς μας εκεί. Και εδώ βλέπουμε λίγο τις κατηγορίες αυτές, τις τέσσερις πλέον, γιατί έχουμε και αυτή την κατηγορία εδώ την τελευταία, η οποία είναι αυτή που είναι πολύ 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 ψηλού κινδύνου. Άρα εκεί τα πράγματα δεν είμαστε τόσο συντηρητικοί, έχουμε μία πιο επιθετική αντιμετώπιση σε αυτούς τους ασθενείς και προχωράμε σε μεγαλύτερο χειρουργείο, στην κυστεκτομή. Και για να δούμε λίγο τις θεραπείες που εφαρμόζουμε για τον επιφανειακό. Για το χαμηλού κινδύνου είπαμε μία δόση με την χειρητική είναι αρκετή. Από εκεί και μετά σε αυτούς που έχουμε μέσου κινδύνου εφαρμόζουμε πρωτόκολλα χημειοθεραπευτικών. Εδώ ο χρόνος, ο χρόνος που θα πρέπει να γίνεται αυτός είναι ένα έτος. Δεν έχει αποδείξει κανένα χημειοθεραπευτικό ότι είναι καλύτερο από το άλλο. Έχουν ίδια αξία όλα τουλάχιστον ανάλογα σε αυτή την κατηγορία. Από εκεί και μετά, όταν προχωρήσουμε, πότε μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε χημειοθεραπευτική έγχυση, όταν έχουμε προβλήματα στο χειρουργείο μας, όταν έχουμε αιματουρίες, όταν πιθανώς έχουμε διάτρηση της ουροδόχου κύστης κατά την ώρα του χειρουργείου και όταν χρειαζόμαστε έντονες πλύσεις για την αιματουρία. Εκεί δεν μπορεί να γίνει και πρακτικά αλλά και ουσιαστικά, γιατί μπορεί να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Τώρα, από εκεί και μετά, η χορήγηση, η μετέπειτα χορήγηση των χημειοθεραπευτικών πρέπει να γίνονται πάλι με ορισμένα πρωτόκολλα, πρέπει να παραμένουν στην ουροδόχο κύστη για 1 με 2 ώρες και πρέπει να διαλύονται ανάλογα με το φάρμακο σε ορισμένα, με τη σε φυσιολογικό όρο και να παραμένουν μέσα στην κύστη, όπως είπαμε, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ λίγο για να συνοψίσουμε όλα αυτά, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσες χημειοθεραπείες, γιατί όλα ξεκίνησαν μάλλον εμπειρικά και για τον Περσεντζέ και αντιστοίχως για εδώ. Ξεκινήσαμε τις 6 εβδομαδιές, βγήκαν άλλα πρωτόκολλα. Κανένας δεν έχει, μάλλον δεν θα μπορεί να μελετηθεί αυτό το πράγμα, πόσες χημειοθεραπείες, για πόσο χρονικό διάστημα κτλ. Αυτό όμως που ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται τουλάχιστον χημειοθεραπευτικά πάνω από ένα έτος να συνεχίσεις αυτές τις εγχύσεις. Προχωράμε λίγο σε αυτό που λέγαμε υψηλού κινδύνου στην κατηγορία αυτών των ασθενών. Εδώ τα πράγματα πρέπει να δίνετε δηλαδή όλη η δόση του BCG για 1 με 3 χρόνια. Και εδώ μεγάλο debate και εδώ δεν έχει κατασταλάξει μάλλον η ιστορία. Και εδώ υπάρχουν και πρακτικά τέτοια. Πόσοι από αυτούς τους ασθενείς καταλήγουν να ολοκληρώσουν τα 3 χρόνια το πρόγραμμα εγχύσεων? Ελάχιστοι, κάτω από 20% αν θυμάμαι καλά στη βιβλιογραφία, άρα και εκεί έχουμε πρόβλημα. Τι γίνεται όταν έχουμε CIS στην προστατική ουρήθρα
Εκεί μπορεί να γίνει μια διουρεθρική εκτομή και να κάνουμε μετά BCG, γιατί έχει καλύτερη επαφή μάλλον τον BCG. Έχουμε κάνει αφαίρεση του αφιένα, άρα έχει μεγαλύτερη επαφή με την προστατική ουρήθρα. Τώρα και εδώ βλέπουμε ποιες είναι οι αντενδείξεις, είναι γνωστές. Και εδώ ο τραυματικός καθετηριασμός, δηλαδή όταν βάζοντας τον καθετήρα βλέπουμε να έχει αίμα με την έξοδο των ούρων, αναβάλουμε την έγχυση, ή όταν έχουμε λοιμώξεις συμπτωματικές στον ασθενή. Τώρα, εδώ έχουν περιγραφεί έτσι, και σοβαρές, σοβαρά προβλήματα σε αυτούς τους ασθενείς, και υπάρχει ένας πίνακας στις κατευθυντήριες οδηγίες που μας λέει και τι κάνουμε ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ασθενείς. Γιατί δεν δουλεύει, συγγνώμη. Το επόμενο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όσον αφορά τις ενδοκιστικές εγχύσεις, θα λέγαμε τη συντηρητική μας αντιμετώπιση. Εδώ το BCG. Ωραία. Το BCG ξέρουμε ότι σε ασθενείς αυτούς με τον υψηλότερο κίνδυνο δεν φτάνει η συντηρητική, όπως είπα, πρέπει να προχωράμε σε ορισμένα πράγματα, και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αποτυχία στον BCG αυτός ο πίνακας, και πρέπει να τον τηρούμε. Και εδώ έρχεται λίγο να δέσουμε αυτό που είπαμε, τη δεύτερη διουρεθρική. Δηλαδή, όταν είσαι σίγουρος ότι είτε με την πρώτη και δεύτερη διουρεθρική σου εκτομή δεν έχεις αφήσει όγκο πίσω σου. Έτσι, και ειδικά high grade, γιατί αυτός είναι ο όγκος που βλέπεις. Άρα, έχεις κάνει τον BCG στους 3 μήνες, δεν έχεις καμία αμφιβολία. Άμα δεις όγκο, αυτός είναι υποτροπή. Άρα, και μια ένδειξη για να προχωρήσει κάποιος σε πιο επιθετική θεραπεία είναι αυτό. Δηλαδή, να έχεις high grade καρκίνο στους 3 μήνες που κάνεις την πρώτη σου κυστεοσκόπηση. Τώρα, εδώ υπάρχουν και άλλα προβλήματα που νομίζω είναι πρακτικά και πρέπει να τα συζητήσουμε. Τι είδους κυστεοσκόπηση θα κάνεις? Δηλαδή, στα εξωτερικά ιατρία κάποιου νοσοκομείου με το σκληρό κυστεοσκόπιο πονώντας και πετώντας ο ασθενής, είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις χάσει όγκους σε αυτό? Αυτό είναι ένα ερώτημα που νομίζω κάποιος πρέπει να μπει, γιατί είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, τους πονάτε τους αρρώστους σας με αυτόν τον τρόπο, κύριε Τζόρτζη? Έχουμε μια κακία μέσα μας και... Γιατί το να πει κανείς έτσι τα καλά καθούμενα για το άκαμπτο κυστεοσκόπιο, ότι είναι τόσο απάνθρωπο και τόσο απίστευτο, δεν ξέρω. Υπενήσατε ο Βασίλης μια τσεξιστόσκοπη, υποθέτω, που θα αντιμετωπίσει και θεραπευτικά εκείνη τη στιγμή. Όχι, εγώ θα έλεγα, θα έβαζα τον προβληματισμό σε αυτή την ιστορία, είναι μήπως θα πρέπει να υιοθετήσουμε, για παράδειγμα, την κυταρολογική των ούρων πριν την επαναληπτική κυστεοσκόπηση. Με έναν καλό κυταρολόγο, βέβαια, πάντοτε για αυτό το πράγμα. Διότι τουλάχιστον εγώ στην καθημερινή μου πρακτική το έχω υιοθετήσει με το εξής σκεπτικό. Αν η κυταρολογική των ούρων είναι ύποπτη ή θετική, εννοείται ότι τον άρρωστο θα τον βάλω να πάρει νάρκωση και να του πάρω βιοψία από εκεί πέρα, που θα δω κάτι το οποίο να αντιστοιχεί ή όχι σε αυτήν τα δεδομένα της κυταρολογικής. Αν είναι αρνητική, τότε λέω, ας του κάνω την κυστεοσκόπηση στα εξωτερικά ιατρία, και τι ησυχάζει το μυαλό μου από αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι ειδικά μετά από τις εγχύσεις BCG υπάρχουν περιοχές στην κύστη οι οποίες έχουν κάποια διαφορά στην υφή του ουροθυλίου σε σχέση με την φυσιολογική ουροδόχο κύστη. Αν λοιπόν η κυταρολογική είναι αρνητική, τότε αυτές τις περιοχές θεωρώ ότι αντιστοιχούν σε βλάβες τις οποίες έχει προκαλέσει το BCG. Και ησυχάζει το μυαλό μου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, διαχειρίζεται κανείς και πιο οικονομικά το συνολικό κομμάτι του αρρώστου, του συγκεκριμένου αρρώστου. Okay. Να ρωτήσω εγώ κάτι όλο τον κόσμο. Πόσοι θα προτιμούσαν να κάνουν κάθε κυστεοσκόπηση υπονάρκωση? Κάθε κυστεοσκόπηση να γίνεται υπονάρκωση. Χέρια. Πολύ. Πολύ. Εντάξει. Μάλιστα. Συγγνώμη, επειδή νομίζω ότι οι πιο πολλοί συνάδελφοι πλέον χρησιμοποιούν ευρέως το εύκαμπτο, το οποίο δεν θέλει νάρκωση. Έτσι, κατά ψέματα, το εύκαμπτο είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο και για το ιατρείο.
Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία με την κυσιοσκόπηση, υπονάρκωση, με το μεταλλικό μπορεί να περνάει σιγά σιγά στην ιστορία. Απλά καθώς αλλάζει η γενιά των ουρολόγων, δηλαδή με συνάδελφοι κάτω των 45 αυτή τη στιγμή, πιο πολλοί χρησιμοποιούν εύκαμπτο. Οπότε δεν είναι. Γι' αυτό ήταν αυτή η συζήτηση. Okay. Λοιπόν, άρα όλη αυτή η κατηγορία, όλες αυτές οι. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Πόσοι χρησιμοποιούν εύκαμπτο, να σηκώσω τα χέρια. Δεν σε, κύριε Μητρόπουλη. Χριστός και Απόστολος, δεν είναι ο κύριος Μητρόπουλος. Βέβαια, προχωρούμε οι νέοι, κύριε Μητρόπουλε. Όχι. Έχουν λεφτά οι νέοι και αγοράζουν εργαλεία, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν. Ωραία. Δύο πραγματάκια να σταθούμε λίγο. Τι γίνεται, πότε προχωράμε σε ριζική κυστεκτομή. Αυτό που λέμε άμεση και βλέπετε είναι η πιο έτσι, επικίνδυνη κατηγορία των ασθενών να μας ξεφύγουν και να έχουμε μεταστατική νόσο. Αν δεν θεραπευθούμε, αν δεν πάμε σε επιθετικό χειρουργείο άμεσα, είναι αυτοί που έχουν πολλαπλά ή πολύ μεγάλα, πάνω από 3 εκατοστά όγκο μέσα, ταφένα, high grade στην κίστη. Όταν έχουμε πάλι high grade ταφένα με συνυπάρχον CIS, τώρα εδώ δεν ξέρω πόσος κόσμος στην Ελλάδα τουλάχιστον προχωράει σε κυστεκτομή με μόνο αυτή την ένδειξη. Όταν έχουμε υποτροπές πάλι high grade ταφένα στην οδόχο κίστη, που μάλλον έχει αποτύχει τον BCG εκεί, όταν έχουμε στην προστατική ουρήθρα και όταν έχουμε αυτό το μικροθυλώδες ιστολογικό χαρακτηριστικό, αυτό είναι επικίνδυνο. Πιθανότητα να χρειάζεται και νεοάτζουβαντ εδώ και νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, γιατί εδώ τα πράγματα τρέχουν πολύ γρήγορα και εκεί δεν μπορείς να περιμένεις τους ασθενείς αυτούς. Τώρα, αυτό που λέμε έγκαιροι, δηλαδή αυτούς τους ασθενείς που δεν έχουν απαντήσει στον BCG, είτε έχουν υψηλού βαθμού κακοήθεια υποτροπή μετά από BCG, βλέπετε όλες οι θεραπευτικές επιλογές που έχουμε εδώ και σε αυτούς που έχουμε, δεν έχουμε υψηλού κινδύνου, δεν έχουμε υψηλής κακοήθειας υποτροπή, σε αυτούς που λέμε που έχουμε υποτροπή, μένει σε μια κατηγορία ασθενών που έχουμε πει σαν μέσης επικινδυνότητας. Και αυτές είναι οι θεραπευτικές επιλογές για αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη, αλλά πάλι δεν δουλεύει. Βασίλη, εδώ πέρα λοιπόν να το συζητήσουμε, ναι. Γιατί η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι επιμένουν πλέον, υπάρχει μια τάση, η οποία χρόνο με το χρόνο αυξάνει. Υπάρχει κάτι άλλο να κάνω για να μην χάσω την κίστη μου από τους ίδιους τους συγγενείς και το περιβάλλον. Έντονη. Και πόσο εκεί πέρα πρέπει να είμαστε κάθετοι, να πούμε όχι, δεν έχεις. Προφανώς κάποιος που έρχεται στο ιατρείο ή οπουδήποτε και του λες ότι πρέπει να σου βγάλω την κίστη και πιθανώς να καταλήξεις με ένα σάκο συλλογής των ούρων, εντάξει, που δεν λιποθυμούν και δεν πέφτουν, είναι πάλι έτσι μεγάλο πράγμα. Από την άλλη όμως πρέπει να ζυγίσουμε τα πράγματα στον εξής. Δεν υπάρχει για την ώρα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι το εξίσου αποτελεσματικό με την κυστεκτομή. Δηλαδή αυτά τα πρωτόκολλα διατήρησης της κίστης που έχουν ξεκινήσει στην Αμερική που δίνουμε ακτινοβολία και χημειοθεραπεία, φαίνεται ότι έχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά με τι, και εδώ πρέπει να κάποιος να δει λίγο στην πράξη τη δική μας τι γίνεται. Σε τι κέντρα, με τι είδους ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και ποιους ασθενείς. Με συγχωρείτε κύριε Τζόρτζη, έχετε ξεφύγει από το θέμα σας 100%. Με συγχωρείτε για την παρατήρηση αυτή, αλλά αυτό που λέτε αφορά εκεί που έχει τεθεί η διάγνωση του μείον διαιθητικού καρκίνου του ουροδόχου κύστεως. Αυτό το κομμάτι εδώ πέρα δεν έχει γίνει ακόμα διαιθητικό. Συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι. Άρα, αλλά μιλήσαμε λίγο για την κυστεκτομή, αν έχουμε να αντιπαραθέσουμε κάτι αντίστοιχο. Να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Μητρόπουλε και Βασίλη. Μάλλον ερώτηση είναι. Έχουμε στοιχεία και δεδομένα για το τι θα γίνει στον άρρωστό μας που τον έχουμε βάλει στο BCG, για να πάω στην ερώτηση του κ. Χατζηχρήστου, στα 10 χρόνια, στα 15 χρόνια. Ξέρουμε τι ποσοστό των αρρώστων αυτό θα υποτροπιάσει, θα χάσει την κίστη του, θα πεθάνει. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Άρα το BCG δεν είναι, κατά την προσωπική μου γνώμη, τόσο πια καλό φάρμακο όσο θέλουμε να το παρουσιάσουμε. Επομένως, δεν πρέπει να κοιτάμε. Έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος είναι 60 χρονών, με έναν μη διμιοδιθητικό, που θα σκεφτούμε να τον βάλουμε στο BCG. Πρέπει να σκεφτούμε και στη δεκαετία, στα 70 του, πώς θα είναι αυτός ο άρρωστος.
Κοιτάξτε, έχεις δίκιο σε αυτό. Συγγνώμη, μπορώ να πω κάτι. Ναι, ναι. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο Ανδρέας και ο Δημήτρης προηγουμένως, η έκπληξη για την κυστεκτομή και η απόλυτη άρνηση συναντιέται στους ανθρώπους με εξ αρχής μυοδιαιθητικό καρκίνο. Αυτοί είναι εντελώς απροετοίμαστοι. Σε αυτόν τα κεφάλια πέφτει ο ουρανός. Ο άρρωστος που περιγράφεται αυτή τη στιγμή είναι πρώτα απ' όλα ένας άρρωστος, εδώ και μερικές διαφάνειες εννοώ, είναι ο άρρωστος ο οποίος πάει για κυστεκτομή και απλώς παίρνει αναβολές με ενδοκιστικές εγχύσεις μπεσεζέ. Επομένως ο Ανδρέας έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αυτή είναι η πορεία των περιστατικών. Αυτοί οι άρρωστοι είναι στον προθάλαμο. Και που ουσιαστικά έχουν περάσει από του Κάιν τα βάσανα με αυτήν την ιστορία, έτσι, και έχουν πει το Δεσπότη Παναγιώτη, για να τα πούμε και πιο λαϊκά. Έτσι, έχουν κατουρίσει την κίστη τους, όπως έχουν δηλώσει κάποιοι από αυτούς. Έτσι, έχουν τις απίστευτες πιθανές παρενέργειες για αυτό το πράγμα, άρα εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Περιμένη ότι είναι ψυχολογικά πολύ πιο καλά προετοιμασμένοι προς την πλευρά της κυστεκτομής, άσχετα αν θα παρουσιάσω μετά κάποια διαφορετικά στοιχεία. Στην τρίτη κατηγορία, non-high grade recurrence after BCG for primary immediate risk tumor. Η πρώτη επιλογή, repeat BCG ή τραβέσια γεγονότητα, η δεύτερη radical cystectomy. Υπάρχει κανένα στο ακροατήριο που θα του έλεγε το αρρώστο να κάνουμε κυστεκτομή? Για τέτοια λέω. Μάλιστα. Ωραία. Τι συμβαίνει με την παρακολούθηση? Ένα βασικό κομμάτι, γιατί αυτοί οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Οι κατηγορίες πάλι εδώ διαφέρουν. Βλέπετε οι τελείως εμφανειακοί, αυτοί που είναι στην κατηγορία κινδύνου, θα λέγαμε την αρχική. Πρώτη κυστεοσκόπηση στους 3 μήνες, εφόσον είναι αρνητική, ένατος και μετά κάθε χρόνο για 5 χρόνια. Από εκεί και μετά, τα πράγματα για τους high risk, εδώ τα πράγματα, όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, πάντα συνοδεύονται από κυταρολογική των ούρων. Γίνεται στους 3 μήνες, κάθε 3 μήνες για τα 2 πρώτα χρόνια, μετά 6 μήνες μέχρι 5 χρόνια και μετά μια φορά το έτος. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από αυτοί μπορεί να πειθαρχούν σε αυτά τα πρωτόκολλα παρακολούθησης, πόσοι συνεχίζουν να έρχονται, αλλά νομίζω αυτό είναι άλλο θέμα. Από εκεί και μετά, εδώ στην ενδιάμεση κατηγορία, βλέπετε ότι είναι ανάλογα με το πρωτόκολλο που ακολουθεί κάθε ένας από εμάς. Και τι συμβαίνει με το νοτροροπητικό? Είπαμε στην αρχή, δεν χρειάζεται παρά μόνο όταν είναι στο τρίγωνο. Κατά την παρακολούθηση στην υψηλή κατηγορία ασθενών πρέπει να γίνεται, γιατί εκεί όντως, ξέροντας τη φυσική ιστορία της νόσου, ότι πιθανώς να έχουμε και στο νοτροροπητικό καρκίνο, και εδώ πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο, είτε με αξονική είτε με πυελογραφία. Τώρα, από εκεί και μετά, όλα κάποιες ενδοσκοπικές τεχνικές με αναισθησία και βιοψίες ουροδόχου κύστης, όταν η εύκαμπτη, γιατί νομίζω άκαμπτη κυστεοσκόπηση πλέον δεν σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα ή σε ελάχιστες γίνεται, και εδώ όταν υπάρχει κάποια υποψία εκεί μπαίνει υποκυστεοσκόπηση, και εδώ είναι ακόμη το θέμα της φωτοδυναμικής για να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία στην παρακολούθησή μας. Νομίζω αυτά ήταν εντάχει οι οδηγίες για τον εμφανειακό καρκίνο. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μητρόπουλε.